Λοιπόν, εμείς να μείνουμε στο πολιτικό σκηνικό και να έρθουμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με την εκλογική αναμέτρηση στις 7 Ιουλίου. Έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τον Θέμη τον Κανελόπουλο. Θέμη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα, και χρόνια πολλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά για τις ημέρες. Δεν ξέρω, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος αν θα βοηθήσει στο να ολοκληρωθούν τα ψηφοδέλτια. Γιατί ψηφοδέλτια ακούμε, ονόματα παίζουν, αλλά ψηφοδέλτια δεν κλειδώνουν. Φτάνουμε στο τέλος της διαδικασίας. Σωστά το επισημαίνεις. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή που θα βάλει την τελική πινελιά στα ψηφοδέλτια, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, μια και μιλάμε για δύο κατηγορίες σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες. Η μία κατηγορία έχει να κάνει με το συνωστισμό, δηλαδή τα γεμάτα ψηφοδέλτια και τους ενδιαφερόμενους που είναι υπερπληθώρα σε ορισμένες περιπτώσεις. Και η άλλη κατηγορία έχει να κάνει με το ψάξιμο για να κλείσουν τα ψηφοδέλτια. Έτσι και στις δύο κατηγορίες ενδέχεται να υπάρξουν και εκπλήξεις. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σχεδόν ολοκληρωμένο το ψηφοδέλτιο και υπάρχει η συμμετοχή, να το πάμε έτσι με αλφαβητική διάρθρωση, της Γιούλα Σαχαροπούλου, της Γιώτας Κοζομπόλη, του Πέτρου Κωνσταντινέα, του Νίκου Πατσαρίνου, του Στέλιου Σπυρόπουλου και του Αλέξη Χαρίτση. Δηλαδή, ένας υπουργός, ο Αλέξης Χαρίτσης, με πολύ μεγάλη και δυναμική παρουσία. Και τις τελευταίες ημέρες, άλλωστε, τον είδαμε και σε μία-δύο-τρεις περιπτώσεις να βρίσκεται στη Μεσσηνία, να πραγματοποιεί περιοδίες στους Γαργαλιάνους, να βρίσκεται στην Καλαμάτα, να δίνει το παρόν και να έχει το δικό του σημαντικό αποτύπωμα. Κάτι που να τονίσουμε ότι για τον Αλέξη Χαρίτση το αποτύπωμα αυτό έγινε ιδιαίτερα θετικό. Έτυχε της θερμής υποδοχής και από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, υπάρχει μια διακομματική αποδοχή στο πρόσωπο του Αλέξη Χαρίτση σε ό,τι αφορά τα δικά του πεπραγμένα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται και με φόντο και την τελευταία εκλογική διαδικασία που ολοκληρώθηκε και ήταν εξαιρετικά δύσκολη, έτσι όπως όλοι επεσήμαναν. Δηλαδή, μια εκλογική διαδικασία με 4 αναμετρήσεις, 4 διαφορετικές κάλπες, που στο επίπεδο της λειτουργίας της στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν υπήρξε κανένα άλλο πρόβλημα πέρα από εκείνο που έχει σημειωθεί μια πρωτόγνωρη διαδικασία, έτσι, με αυτή τη λογική. Να πούμε, επειδή λέει τον κύριο Χαρίτση, να πούμε ότι αύριο έχει προγραμματιστεί συνάντηση στο Δημαρχείο προκειμένου να ενημερωθεί και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πορεία έργων του Δήμου. Θα είναι μαζί του και η κυρία Κοζομπόλη, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει. Αύριο το πρωί ο Αλέξης Χαρίτσης θα βρίσκεται και στο ραδιοφωνικό σταθμό Best 97,3 για να μας πει πολλά περισσότερα και να τονίσουμε ότι υπάρχει φυσικά και βουλευτική εκπροσώπηση. Η παρουσία της Γιώτας Κοζομπόλη και του Πέτρου Κωνσταντινέα που ανεβάζουν πάρα πολύ τον πύχη. Από την άλλη, και ο Νίκος Πατσαρίνος που έρχεται από το χώρο της αυτοδιοίκησης, που έχει την δική του περιφερειακή αναφορά και μεσσηνιακή αναφορά, και η κυρία Ζαχαροπούλου και ο κύριος Σπυρόπουλος, βλέπουμε ότι διαρθρώνεται ένα πολύ δυνατό, πολύ δυναμικό ψηφοδέλτιο για το κυβερνών κόμμα. Και ανανεωμένο. Και απομένει μία γυναίκα που θα συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο αυτό, προφανώς με λόγους γεωγραφικής εκπροσώπησης. Υπάρχει αυτή η προέκταση σε ό,τι αφορά τα δεδομένα του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει το ψηφοδέλτιο που λέγεται Αντώνη Σαμαράς μέχρι τώρα ανακοινωμένο. Όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα είναι πρόσωπα τα οποία θα περιμένουν μέχρι και την τελευταία στιγμή την ανακοίνωση του κόμματος. Κατά πάσα πιθανότητα αυτή θα έρθει αύριο. Είναι όμως δεδομένο και από την άλλη ότι η καθυστέρηση που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα στοιχίζει. Στοιχίζει την ώρα που τα υπόλοιπα πρόσωπα, δηλαδή οι αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας, αλωνίζουν πολιτικά και οργώνουν τη Μεσσηνία, υπό την έννοια ότι έχουν μια σειρά από διαδοχικές επαφές και σε επίπεδο κοινωνίας και όπως και να το κάνουμε, αντλούν από δεξαμενές που η Νέα Δημοκρατία αδυνατεί αυτή τη στιγμή λόγω αυτής της έλλειψης εκπροσώπησης υποψηφίων να διαμορφώσει. Πέρα από την παρουσία όλων των ενδιαφερομένων, δηλαδή μιλάμε γύρω στους 14 ενδιαφερόμενους σε άνδρες και γυναίκες, πέρα από την παρουσία όλων στις γιορτές και τις εκδηλώσεις, κανείς δεν μπορεί να πει ότι εγώ κατέρχομαι ως υποψήφιος βουλευτής. Σωστά. Αν δεν δει το όνομά του σημειωμένο στην επίσημη ανακοίνωση του κόμματος. Και επειδή το πάμε από μέρα σε μέρα, λέμε αύριο με τη λογική ότι δεν θα ανατραπεί και πάλι κάτι. Κράτα και μέχρι την Πέμπτη που είναι και η τελευταία ημερομηνία, έτσι για να μην έχουμε καμιά έκπληξη τη τελευταία στιγμή, γιατί είναι δεδομένο ότι αυτό το μαρτύριο της αγώνας που εξελίσσεται για τους υποψηφίους, νομίζω ότι και τους ίδιους τους έχει φέρει σε μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολο. Πάντως εδώ πέρα έχουμε υπερπληθώρα υποψηφίων για να είναι υποψήφοι. Να έρθουμε και στο Κινάλ, όπου εδώ υπάρχει το αντίθετο πρόβλημα. Ναι, και αυτό γιατί. Είπαμε στην αρχή για δύο κατηγορίες. Από τη μία συνωστισμός, από την άλλη στο ψάξιμο. Και στο ψάξιμο είναι το κίνημα αλλαγής. Υπό την έννοια ότι ναι, μεν υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά για να διαρθρωθεί αυτό το ενδιαφέρον και να εκφραστεί ως μία υποψηφιότητα, και μάλιστα μία υποψηφιότητα να κάνει έναν σοβαρό προεκλογικό αγώνα μέσα σε λίγες μέρες, χρειάζεται να βρεθεί αυτό το πρόσωπο και να δώσει και το OK για να κατέλθει στην συγκεκριμένη μάχη. Έτσι έχουμε για το Κινάλ τους Παναγίου Αλευρά, τους Άγγελο Αντωνόπουλο, Μενέλο Γερονικολό και Γιάννη Διονυσόπουλο.
που είναι τα πρόσωπα που έχουν ανακοινωθεί. Από την άλλη, αύριο συνεδριάζει η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κόμματος και στέλνει προτάσεις προς έγκριση. Καμία κλεισμένη υποψηφιότητα δεν υπάρχει για γυναίκα. Αναμένεται την Πέμπτη να υπάρξουν ανακοινώσεις. Υπάρχουν όμως και δεδομένα που μιλούν τις τελευταίες ώρες πως ενδέχεται να μην υπάρξει ένα τόσο μεγάλο και έντονο ενδιαφέρον. Κατά συνέπεια, ίσως βρεθούν λιγότερες γυναίκες. Άρα, ίσως υπάρξει και διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά το ψηφοδέλτιο στους άντρες. Θέλω να πω. Εγώ δεν φαντάζομαι ότι το. Μια μικρή πιθανότητα. Υπάρχει το, και μόνο το ότι συζητάνε τέτοιο ενδεχόμενο, φαντάζομαι ότι θα είναι μια πολιτική τραγωδία για το κίνημα αλλαγής να μην καταφέρει να κατεβάσει πλήρες ψηφοδέλτιο στο νομό Μεσσηνίας. Αυτό είναι μια μικρή πιθανότητα. Νομίζω ότι θα κατέλθει ολοκληρωμένο το ψηφοδέλτιο, έστω και την τελευταία στιγμή. Τώρα, με τι δυνατότητες, με τι δυναμική και όλα τα υπόλοιπα, προφανώς αυτό το ξέρουν καλύτερα τα στελέχη του κινήματος αλλαγής. Πάμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχει ήδη ανακοινώσει το ψηφοδέλτιο. Νομίζω αύριο θα υπάρξει και η συνέντευξη τύπου για την επίσημη παρουσίαση του. Νίκος Κοτουμάνος, Χριστίνα Καντζηλιέρη, Αργύρης Σμυρνής, Βαγγέλης Λαμπρούβλος, Σπύρος Νικολόπουλος, Στέλλα Χριστέα και Εύα Κουφαλάκου. Αυτό που διαπιστώνει κανείς στο ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος αυτή τη φορά είναι η διάρθρωση με νέα άτομα. Σωστά. Δηλαδή, όλα τα άτομα είναι άτομα της κοινωνίας, άτομα που έχουν δώσει τους δικούς τους αγώνες όπως πάντα σε μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή πολιτικών, αλλά είναι και νέα παιδιά. Κράτησε το αυτό. Έρχομαι στη Χρυσή Αυγή. Σίγουρα εδώ η έκπληξη, η πολιτική έκπληξη σε ολόκληρο το επίπεδο και της Μεσσηνίας, αν το θέλεις, ακούει το όνομα Νίκος Ρουσόπουλος, ο καταξιωμένος δικηγόρος, μια πολύ ισχυρή και δυναμική υποψηφιότητα, κατάγεται από την περιοχή της Πηλίας. Πάνκινος, γνωστός σε όλη την επικράτεια και για την ενασχόλησή του με τις υποθέσεις, πολύ μεγάλες υποθέσεις όπως αυτή του Μαρίου Παπαγεωργίου και άλλες. Ο κύριος Ρουσόπουλος, λοιπόν, ο οποίος δίνει και στελεχώνει το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής, αλλάζοντας πλήρως τα δεδομένα κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Ο κύριος Ρουσόπουλος αύριο το βράδυ, αμέσως μετά το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων, παραχωρεί μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στην τηλεόραση. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά περισσότερα. Τώρα για την ελληνική λύση. Υπάρχουν τα ονόματα του Θανάση Καραμπίνη και της Θεοδόρας Βαρατάση. Απομένει να δούμε ποιες θα είναι οι υπόλοιπες ανακοινώσεις. Ενώ για το Μέρα 25 έχουν ήδη ανακοινωθεί ονόματα όπως είναι του Γιώργου Αλεξόπουλου, του Μπάμπικα Γαβά, του Βασίλη Κιβέλου, της Ελένης Μανολακάκη και της Μαρίας Σαρδέλη. Έτσι έχουν λίγο πολύ τα ψηφοδέλτια. Είπαμε ότι το μεγάλο αγκάθι έχει να κάνει με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιες ελλείψεις που υπάρχουν στα υπόλοιπα ψηφοδέλτια, όμως είναι δεδομένο ότι ορισμένα πράγματα θα πάνε μέχρι την Πέμπτη. Σίγουρα θα το δούμε αναλυτικά, όπως είπες και εσύ, μέχρι την Πέμπτη και για τους υπόλοιπους κομματικούς σχηματισμούς, οι οποίοι πιθανότατα θα δώσουν και υποψηφίους και για την περιφερειακή ενότητα της Μεσσηνίας, για τον νομό Μεσσηνίας. Οπότε και θα έχουμε αναλυτική εικόνα. Σίγουρα το ενδιαφέρον εστιάζεται στη Νέα Δημοκρατία και όλα αντιλαμβάνονται όλοι τους λόγους. Η επίθεση του Αγίου Πνεύματος έχει το σίγουρο αυτό. Για να δούμε, θα έχουμε εκπλήξεις ή εκπλήξεις. Λοιπόν, με ό,τι ο καθένας το αντιλαμβάνεται, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.